Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρουσίαση του βιβλίου του ιατρού Γιώργου Καλυβρούση με τίτλο «Το παντοδύναμο κάτι. Μία διαφορετική προσέγγιση του ανοσοποιητικού και της αμασολογίας». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η κυρία Φραγκίσκη Λογοθέτου Πινοπούλου, βιολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Νόνας, επισμηναγός υγειονομικού, τιμίατρος και υγιεινολόγος και ο συγγραφέας Γιώργος Καλυβρούσης. Καλώς ορίσατε. Βλέπω πολλά γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που σήμερα στην Άνδρο πρωτοπαρουσιάζεται το βιβλίο του Γιώργου Καλυβρούση «Το παντοδύναμο κάτι». Ο Γιώργος Δημητρίου Καλυβρούσης μεγάλωσε στην Άνδρο και σπούδασε ιατρική στην Αθήνα. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελβετία, αρχικά στην κλινική έρευνα σε ελβετική φαρμακευτική εταιρεία και αργότερα ως γενικός γιατρός με δικό του ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή της Βασιλείας. Μετά από κάποιο πρόβλημα υγείας το 1991, διέκοψε την άσκηση της κλινικής ιατρικής και συνέχισε τις σπουδές του στον τομέα της στατιστικής με ειδίκευση στην επιδημιολογία. Είναι μέλος της Ιατρικής Εταιρείας της Βασιλείας και της Ιατρικής Ελβετικής Ομοσπονδίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Βιομετρίας. Ίδρυσε το Ινστιτούτο της Βιομετρίας και Ιατρικής Στατιστικής της Βασιλείας στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πώς γνωρίζω τον Γιώργο Καλυβρούση? Καταρχάς, ως θείο Γιώργο. Πρώτο ξάδελφο της μητέρας μου, Ειρήνης Λογοθέτη, το γένος Καλυβρούση. Ζούσε και εργαζόταν ως γιατρός στην Ελβετία με την αγαπημένη του σύζυγο Μπλάνκα, πάντα δίπλα του στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Αλέξανδρο που είναι απόψε μαζί μας, τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο και την Αναστασία. Τα καλοκαίρια έρχεται στην Άνδρο που διατηρεί σπίτι και πάντα έρχεται να συναντήσει τους φίλους του και τους συγγενείς. Μαζί με την Μπλάνκα βέβαια. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζω τον Γιώργο Καλυβρούση μέσα από μια νέα του δραστηριότητα και ιδιότητα ως συγγραφέα βιβλίων. Έχει μεγάλη πείρα στην παραδοσιακή και εναλλακτική ιατρική και την έρευνα για την πρακτική τους εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων με σκοπό την ευζωία. Όπως αναφέρει στο τελευταίο του βιβλίο, «Το παντοδύναμο κάτι», ο άνθρωπος αντιδρά ολιστικά με το σώμα και την ψυχή. Ξεκίνησε με το πρώτο του βιβλίο από τις εκδόσεις Οσελότος, «Το θεραπευτήριο του Αιγαίου», που εκδόθηκε το 2020. Έχει ήδη φτάσει στην 4η έκδοση, υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά και μιλάει για την ευζωία των ικαριωτών. Το δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Σκεπτικό δράσης» εκδόθηκε το 2021 και το τρίτο που παρουσιάζουμε σήμερα, «Το παντοδύναμο κάτι», πάντα από τις εκδόσεις Οσελότος. Ποιο είναι αυτό το παντοδύναμο κάτι? Ο προστάτης μας και ο στυλοδάκης μας. Είναι το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι υπεύθυνο για την άμυνα όλων των έμβιων ζώντων, ανθρώπων, ζώων και φυτών. Το ανοσοποιητικό σύστημα ενός οργανισμού είναι σύστημα οργάνων και βιολογικών μηχανισμών και εδράζει στο θύμο αδένα, στο μυελό των οστών και στο έντερο, το μικροβίωμα του εντέρου που θα σας μιλήσει αργότερα ο κύριος Παναγιώτης Νόνας. Σημεία από το βιβλίο «Το παντοδύναμο κάτι». Ο συγγραφέας, το τρίτο κατά σειρά βιβλίο του, που παρουσιάζουμε όπως σας προείπα σήμερα, μοιάζει το βιβλίο αυτό με ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό με 112 ψηφίδες, δηλαδή 112 μικρά αυτόνομα κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά, στα κεφάλαια αυτά αναλύει το ρόλο του ανοπιστικού συστήματος. Αυτά τα κεφάλαια είναι βιωματικές ιστορίες με γλαφυρή περιγραφή των γεγονότων, όπου στη συνέχεια συνδέει το γεγονός, απλά περιγράφοντάς το με επιστημονική προσέγγιση σε κατανοητή γλώσσα και εξηγεί τη λειτουργία των οργάνων και των βιολογικών μηχανισμών που συμμετέχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα των έμβιων όμων. Θα σας μεταφέρω ένα μικρό τμήμα ενός κεφαλαίου από τη σελίδα 77 του βιβλίου,
όπου ο συγγραφέας περιγράφει την επίσκεψή του στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα για τη λειτουργία και το πανηγύρι στις 27 Ιουλίου του 1950. Με νοσταλγικό και πολύ πετυχημένο τρόπο μας περιγράφει την πορεία από τα λιβάδια ως το μοναστήρι και την περιπέτεια που είχε, ενώ ήταν καλωδημένος για την ημέρα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα, με ακατάλληλα όμως παπούτσια για την πορεία των 2 ωρών. Πάτησε ένα σκουριασμένο καρφί στη διαδρομή. Αφού αναβιώνει το κείμενο με την πένα του τα ήθη και τα έθιμα για τον γιορτασμό και την πανήγυρη, μας βάζει σιγά σιγά στη συνέχεια στον κόσμο της άμεσης λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος για την αντιμετώπιση του τραύματος. Έτσι και με κοκτέιλ μια χαρά είμαστε. Το τραύμα που προκλήθηκε πατώντας ένα σκουριασμένο καρφί. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον νεαρό καλόγερο Ευδόκιμο, που του έπλυε το πόδι με ξύδι, απορριμματικό για την εποχή, μέχρι σήμερα. Και στη συνέχεια αναζήτησαν γιατρό μεταξύ των προσκυνητών. Τότε εμφανίστηκε πρόθυμος να βοηθήσει ο φοιτητής της οδοντιατρικής Γρηγόρης Τουτουζιάννη. Φρόντισε το τραύμα, αλλά με σεμνότητα και συνέπεια συμβούλευσε τον τραυματία να επιστρέψει στη χώρα για περαιτέρω ιατρική βοήθεια, όπως και έκανε. Γύρισε με γαϊδουράκι, συμβουλεύτηκε τον γιατρό και έκανε τετανικό ορό. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου, ο συγγραφέας, με απλό επιστημονικό λόγο, μας εισάγει στην ενεργοποίηση των μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος για την εξουδετερώση των μικροοργανισμών, των βακτηρίων και των μικροβίων που υπήρχαν στο πόδι και την κάλτσα του τραυματία και εισχώρησαν στον οργανισμό του, αφού έσπατε σε το τείχος του δέρματος από το καρφί. Στο βιβλίο υπάρχουν και άλλες ιστορίες που με πολύ εύστοχο τρόπο, ξεκινώντας από μια ιστορία, καταλήγει στην επιστημονική προσέγγιση του θέματος για το ανοσοποιητικό. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν υπάρχουν μόνο βαθογόνοι μικροοργανισμοί που προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες και ασθένειες στα έμβια όντα. Όπως φαίνεται, σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου υπάρχουν τα βακτήρια, οι μύκητες, οι ζύμες, όλα μονοκύτταροι μικροοργανισμοί που ζουν ανάμεσά μας, πάνω μας και γύρω μας για να μας κρατήσουν υγιείς και να επιβιώσουμε, όπως αναφέρεται στο βιβλίο αρκετές φορές. Υπολογίζεται ότι κάθε άνθρωπος φιλοξενεί περίπου 40.000 είδη μικροοργανισμών στα ρουθούνια μας, στο δέρμα, στα μάγουλα, στα ούλα, στα κοίλια. Η συντριπτική πλειονότητα των μικροοργανισμών έχει προστατευτική λειτουργία. Πάνω απ' όλα κάνουν πολύ καλό. Το πιστεύουμε ή όχι. Η δική μου επαγγελματική ιδιότητα και εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση καθαρών καλλιεργειών βακτηρίων για τη διάσπαση των λιμάτων και των αποβλήτων στους βιολογικούς καθαρισμούς. Ας πω ένα επάγγελμα που αφενός μου παρέχει τα προστοζήν, αφετέρου βοηθάει στην αποδόμηση των λιμάτων και των αποβλήτων με ασφάλεια και ωφέλεια για το περιβάλλον. Και για να κλείσω, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα για τη δυσκολία αποδοχής των βακτηριδιακών προϊόντων, προϊόντα βιοτεχνολογίας, στην αγορά, στην ελληνική αγορά, αλλά και στις ξένες υπήρχε η ίδια δυσκολία, στις αρχές του 1990. Όταν λοιπόν πρωτοφέραμε αυτά τα φυσικά μείγματα μικροοργανισμών για τη διάσπαση των λιμάτων, κυρίως στα αποχαιρετικά συστήματα, στους βιολογικούς καθαρισμούς, στους γνωστούς μας βόθρους, συγγνώμη που αναφέρω σε αυτό, σε αυτή τη λέξη, είχαμε δώσει μια καθαρή καλλιέργεια μικροοργανισμών σε ένα πελάτη μας που είχε εξοχικό. Αφού χρησιμοποίησε το προϊόν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με παίρνει τηλέφωνο το Σεπτέμβριο και μου λέει: «Κυρία Λογοθέτη, άμα φύγουμε από το σπίτι και δεν έχουν φαγητό να φάνε, θα βγουν έξω από την τουαλέτα?» Πραγματικά, επειδή υπάρχει όλος αυτός ο φόβος για τα βακτήρια, για τα μικρόβια,
για το τι σημαίνει, πώς λειτουργούν, θέλω να τονίσω ότι έχουν πάνω απ' όλα ευεργετική επίδραση στη ζωή μας. Τα βακτήρια, οι μύκητες μας κάνουν να επιβιώνουμε και να ζούμε υγιείς και καμιά φορά ασθενούντες. Αν από τα παραπάνω σας δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για το θαύμα αυτό του ανοσοποιητικού συστήματος, το βιβλίο «Το παντοδύναμο κάτι» δίνει τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Παναγιώτης Νόνας και θα σας μιλήσω για το βιβλίο του μέντορά μου, κυρίου Γεώργιου Καλυβρούση. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω προσωπικά για την ιδιαίτερη αυτή τιμή που μου κάνει, καθώς και όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ. Θα αναφέρω σύντομα ότι ο συγχωρεμένος Δημήτριος Καλυβρούσης, πατέρας του κυρίου Γιώργου, ήταν ο νονός του δικού μου πατέρα, Νικολάου Νόνα, και ότι εκτός από οικογενειακούς δεσμούς και γειτονία, ο κύριος Γιώργος με βοήθησε να ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, δίνοντάς μου την ιδέα για το θέμα της πτυχιακής εργασίας μου που αφορά το μικροβίωμα του εντέρου και την σημασία της διατροφής. Θα ξεκινήσω την απόψινή μου ομιλία με το προσωπικό μου συμπέρασμα για τον διδακτικό σχεδιασμό του βιβλίου που προέκυψε μετά την εντελεχή ανάγνωσή του. Το βιβλίο στηρίζεται στην βιωματική μάθηση, μια μέθοδο διδασκαλίας και μαθησιακή διαδικασία που έχει σαν βάση την εμπειρία που προκύπτει από την περιγραφή ιστοριών. Για τον λόγο αυτό είναι ευχάριστο στον αναγνώστη και αφήνει πολλές πληροφορίες από την πρώτη κιόλας ανάγνωση. Παράλληλα, ο συγγραφέας, ως γνήσιος Έλλην, ανδριώτης και φιλόσοφος, ακολουθεί την μαιευτική μέθοδο του Σοκράτη. Όπως ο Σοκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους δεν αποφαίνεται ο ίδιος εκ των προτέρων, δεν παραθέτει ο ίδιος εξ αρχής κάποια θεωρία ή άποψη, αντίθετα η όλη διανοητική προσπάθεια της συζήτησης στρέφεται στο να εξαχθεί η άποψη από τον αναγνώστη. Γι' αυτό και αρκετά συχνά στο γραπτό κείμενο εκφράζονται προβληματισμοί και ερωτήματα προς τον αναγνώστη. Θα αναφερθώ τώρα συνοπτικά στο κυρίως θέμα. Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τα περιεχόμενα του βιβλίου. Το παντοδύναμο κάτι. Μια διαφορετική προσέγγιση του ανοσοποιητικού συστήματος και της ανοσολογίας. Αντί προλόγου, ο συγγραφέας μιλάει για το αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός της ύπαρξης του ανοσοποιητικού συστήματος και της δράσης αυτού που όλοι αντιληφθήκαμε στην πρόσφατη πανδημία της COVID-19, όπου άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό είχαν βαρύτερη κλινική εικόνα, χρειάστηκαν νοσηλεία και είχαν δυσκολότερη αποθεραπεία. Μία τυχαία συνάντηση του συγγραφέα κάπου στις Ελβετικές Άλπεις με ένα σπουδαίο καθηγητή ιατρικής και ανοσολογίας έγινε αφορμή να ασχοληθεί έκτοτε συστηματικά με το ανοσοποιητικό που ήταν το έναυσμα για να γράψει αυτό το βιβλίο. Στην αρχή του βιβλίου δίνονται ορισμοί και περιγράφονται τόσο το ανοσοποιητικό σύστημα όσο και άλλα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον γαστρεντερικό σωλήνα και στα μικρόβια που απικίζουν το ανθρώπινο σώμα που ονομάζονται μικροβίωμα. Το μικροβίωμα του εντέρου έχει βάρος περίπου 2 κιλά με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες που το καθιστούν ένα ακόμη όργανο. Είμαστε μόνο 10% άνθρωποι. Για κάθε ένα κύτταρο ανθρώπου υπάρχουν στο σώμα μας άλλα 9 μικροβιακά, ενώ τα ανθρώπινα γονίδια που είναι περίπου 20.000 σε αντιδιαστολή με τα μικροβιακά που είναι 3 εκατομμύρια. Είμαστε φιλοξενούμενοι στον κόσμο των βιομικροβίων, θα σχολιάσω εγώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου προκάλεσε η ανάγνωση του κεφαλαίου για το προσδόκιμο ζωής και το μυστικό της μακροζωίας που μας το αποκαλύπτει ο γυραιότερος εν ζωή άνθρωπος. Τάξη, ηρεμία, καλή σχέση με την οικογένεια και τους φίλους, επαφή με τη φύση, συναισθηματική σταθερότητα, χωρίς ανησυχίες, τύψεις, πολύ θετικότητα, παραμονή μακριά από τοξικούς ανθρώπους, καλό DNA και τύχη. Μέσα στο βιβλίο θα βρείτε πάρα πολλές αναφορές και παραδείγματα για την περιγραφή της ανοσολογικής διέγερσης και της απάντησης του ανοσοποιητικού, καθώς και τη δράση του συμπληρώματος. Στο παράδειγμα, σκουριασμένο καρφί, ο κύριος Καλυβρούσης περιγράφει το τραύμα. Στο COVID της Κινέζας, η φυσική λοιμόξη από ιό.
Θα βρείτε παράλληλα παραδείγματα όπως η επικίνδυνη κολύμβηση, αλλεργική αντίδραση και σοκ. Ένας σπουδαίος κτηνίατρος, ο Dr. Sandberg, προσπάθησε κάποτε να σώσει τον πνευματικό αδερφό του, παρασκευάζοντας από θύμο αδένα μοσχαριού ένα εκχύλισμα. Πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Θα βρείτε έννοιες που όλοι ακούμε καθημερινά, όπως είναι η αλλεργία, τα αυτοάνοσα νοσήματα, αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, ανοσοκαταστολή, μεταμοσχεύσεις, το κορυφαίο επίτευγμα της ανοσολογίας. Μιλάω για τα εμβόλια. Εμβόλια mRNA και πανδημία COVID. Για τον καρκίνο, όπου ο συγγραφέας θεωρεί το νοσοποιητικό κλειδί για την αντιμετώπιση του. Από την ανάγνωση του παρόντος βιβλίου μπορεί κάποιος να αντιληφθεί πως η ψυχολογική κατάσταση του νου αντανακλάται στις ανοσολογικές διεργασίες, κάτι που μελετά ήδη η ψυχονευροανοσολογία, καθώς και το ρόλο της πίστης. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο στο βιβλίο. Αναλύονται παράγοντες που μας βοηθούν να έχουμε ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, άρα και ευζωία και μακροημέρευση. Αυτή συνοπτικά είναι η καλή διατροφή, ισορροπημένη στις πλούσιες βασικές βιταμίνες, ο επαρκής ύπνος, περίπου 7 ώρες για έναν ενήλικα, η ήπια άσκηση, η ψυχαγωγία, η καλή ενυδάτωση του οργανισμού μας, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η θετική σκέψη. Ο συγγραφέας αναλύει παράλληλα την αρνητική επίδραση στο ανοσοποιητικό που έχουν διάφορες ασθένειες. Το άγχος, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Παράγοντες που πρέπει να αποφεύγονται για μια καλή ζωή με υγεία. Το ηθικό δίδαγμα. Προσέχουμε για να έχουμε. Φροντίζουμε και αγαπάμε τον οργανισμό μας και το ανοσοποιητικό μας σύστημα για να μας δίνει ημέρες ζωής. Κλείνοντας την απόψινή μου ομιλία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γεώργιο Καλυβρούση για την ευκαιρία να βρεθώ απόψε στον τόπο που μεγάλωσα, που αγαπώ, ανάμεσα σε εκλεκτούς φίλους, τη Λέσκη Ανδρείων, για την υπέροχη οργάνωση και φιλοξενία. Όλους εσάς, να ευχηθώ καλό τάξιτο το νέο βιβλίο. Σας ευχαριστώ θερμά. Όπως είχα υποσχεθεί, έγραψα ακόμη ένα βιβλίο. Τα κατάφερα. Αφού ευχαριστήσω όλους εσάς που κάνατε τον κόπο να έρθετε, θέλω να ευχαριστήσω και την Λέσκη Ανδρείων για τη φιλοξενία και την οργάνωση της εκδήλωσης που θυμίζει τις παλιές της δόξης. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Αγγελική Στρατή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έφορο εκδηλώσεων που επομίστηκε τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος. Τις πιο θερμές μου ευχαριστίες όμως στους δύο προλαλήσαντες ανδριώτες επιστήμονες της νέας γενιάς. Την βιολόγο κυρία Φραγκίσκη Λογοθέτου Πινοπούλου, που είναι και ανιψιά μου, και τον επισμεναγό υγειονομικού κτηνίατρο και υγειονολόγο κύριο Παναγιώτη Νόνα, με τον οποίο μας συνδέει και κουβαριά, όπως μας είπε, για τις τόσο εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Βλέπετε, όλοι εδώ είμαστε συγγενείς, κουμπάροι και φίλοι. Είναι τιμή μας και ελπιδοφόρο μήνυμα, ιδιαίτερα για εμάς τους παλαιότερους, να γνωρίζουμε ότι νέοι ανδριώτες επιστήμονες πλαισιώνουν επάξια τους θαλασσοφόρους συμπατριώτες μας που μεταφέρουν σε όλη τη γη τους χαιρετισμούς της χώρας μας και του νησιού μας. Τελειώνοντας, σε ευχαριστήσω, ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον, τον οποίο είναι αυτονόητο ότι ευχαριστώ επίσης. Και τώρα στο θέμα μας. Σας προειδοποιώ όμως ότι θα σας κουράσω λίγο, γιατί το θέμα είναι κουραστικό. Αλλά θα φροντίσω να τελειώσω κάποια στιγμή ώστε να απολαύσετε τι έχει ετοιμάσει η Αθανασία και η Ηλέκτρα. Απόψε σας έχω καλά νέα. Είμαστε έτσι κατασκευασμένοι ώστε μπορούμε να ξεπεράσουμε άνετα τα 100. Εφόσον δεν πεθάνουμε προηγουμένως από αρρώστια, ατύχημα ή φωνικούς πολέμους και φυσική καταστροφή. Τη φυσική καταστροφή δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε και για την ανευθυνότητα των πολεμαρχών δεν έχει βρεθεί ακόμη φάρμακο. Για την προστασία από την αρρώστια όμως η δημιουργία έχει προβλέψει ένα φύλακα άγγελο για τον καθένα μας. Είναι ένα προσωπικό bodyguard. Είναι το παντοδύναμο νοσοποιητικό σύστημα περιγραφή του οποίου έχω προσπαθήσει να συμπεριλάβω με όσο πιο βατό τρόπο γίνεται. Στο νέο μου βιβλίο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Το παντοδύναμο κάτι» για το οποίο μιλάμε απόψε. Σας είπα ότι μπορούμε να φτάσουμε τα 100 και να τα ξεπεράσουμε. Στα 112 όμως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί εκεί τα πράγματα σκουραίνουν. Όπως δείχνει το παράδειγμα της υπέροχης κυράς του Αργαλιού από την Ικαρία που περιγράφω επίσης το βιβλίο. «Κοίταξε αυτό το λουλούδι, κοίτα πόσο όμορφο είναι», είπε κάποτε ένας καλλιτέχνης σε ένα φίλο του.
Η τέχνη τιμά και εκτιμά μια τέτοια ομορφιά, αλλά η φυσική επιστήμη απλώς την τσεσκίζει. Η επιστήμη αφαιρεί όλη τη γοητεία από το άνθρωπο. Ο φίλος στον οποίο απευθυνόταν αυτά τα λόγια ήταν ο διάσημος φυσικός πρωτοπόρος της κβαντικής φυσικής και βραβευμένος με βραβείο Νόμπελ, Ρίτσαρντ Φέινμαν, που βρήκε την άποψη του καλλιτέχνη λίγο ελαφρόμυαλη. Ο Φέινμαν αντέτεινε ότι και ο ίδιος μπορούσε να εκτιμήσει την ομορφιά του λουλουδιού, αλλά ότι ως επιστήμονας γνώριζε ότι η ιστορική δομή του με όλα τα κύτταρά του, όλη τη χημική και βιολογική δραστηριότητα, τα πολλά αλληλένδετα συστήματα δεν είναι λιγότερο υπέροχη. Επιπλέον, το γεγονός ότι το λουλούδι προσελκύει έντομα δίνει την εντύπωση ότι και το έντομο και τα έντομα το βρίσκουν αισθητικά ευχάριστο, γεγονός που εγείρει και πάλι κάθε είδους ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη, την αντίληψη και το φως. Η φυσική επιστήμη, λέει ο Φέινμαν, διεγείρει και ενθουσιάζει, δηλαδή βαθαίνει το μυστήριο και το δέος του λουλουδιού, λειτουργεί ως ενισχυτής. Ο ίδιος ο Φέινμαν ανέφερε αυτή τη διάσημη πλέον στοιχομηθεία σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο BBC το 1981, την οποία άκουσα κάποτε μαγνητοσκοπημένη στο σεμινάριο ανοσολογίας. Ήταν αρκετά μετά την τυχαία συνάντηση που είχα στις Ελβετικές Άλπεις με τον καμουφλαρισμένο καθηγητή ανοσολογίας, την οποία περιγράφω ήδη στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, καθότι ήταν αυτή το έναυσμα να ασχοληθώ έκτοτε συστηματικότερα με το νοσηπητικό σύστημα. Σήμερα, συνταξιούχος πλέον, με την πείρα δεκαετιών και τη μελέτη της πλούσιας βιβλιογραφίας, γίνομαι μάρτυρας από πρώτο χέρι του βαθμού στον οποίο η επιστήμη μπορεί να αποκαλύψει την ομορφιά, την ομορφιά που διαφορετικά θα μπορούσε να είχε παραμείνει κρυμμένη. Το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος μπορεί να μην έχει γίνει τόσο αισθητικά ευχάριστο όσο ένα λουλούδι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, αλλά οι λεπτομέρειες του αποκαλύπτουν αληθινό μεγαλείο. Μεταξύ των πιο εντατικά μελετημένων και σχολαστικά καταχωρημένων πτυχών της ανθρώπινης βιολογίας είναι η αντίδραση του σώματος σε τραυματισμό ή μόλυνση, δηλαδή η διέγερση του νοσοπηλικού συστήματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το νοσοπηλικό σύστημα οφείλει επίσης να μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των καλών βακτηρίων που ζουν στο έντερό μας, που πρέπει να τα αφήνουμε ήσυχα, και των επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών που ενδέχεται να μας αρρωστήσουν και τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ότι η ανοσολογική απόκριση δεν μπορεί να πυροδοτηθεί μόνο από οτιδήποτε ξένο, αλλά και από έκρηφες καταστάσεις του ίδιου του οργανισμού. Πρόκειται για έναν από τους πιο σύνθετους και σημαντικούς πρωτοποριακούς τομείς της επιστημονικής έρευνας που γνωρίζουμε. Όπως θα δείξει αυτό το βιβλίο, οι πολλές ανακαλύψεις που έχουν προκύψει από αυτή την περιπέτεια συνθέτει μια πραγματική επιστημονική επανάσταση στην κατανόηση του ανθρώπινου σώματος και αυτό είναι σε θέση να μεταμορφώσει την ιατρική του πρώτου αιώνα. Ο αστήρευτος πακτολός γνώσεων που εξακολουθεί να ρέει καθημερινά και να μας εμπλουτίζει με νέα άγνωστα στοιχεία με δυσκόλεψε απίστευτα στο γράψιμο του βιβλίου και με κούρασε περισσότερο από όσο τα δύο προηγούμενα μου βιβλία μαζί. Χαρακτηριστικά, η νύφη μου στην Ελβετία και εκείνη η ιατρός με απόσταση εκπαίδευσης 30 ετών, όταν άκουσε ότι το θέμα του νέου βιβλίου είναι το νοσοποιητικό, με λυπήθηκε και ρώτησε γιατί σώνει και καλά βρήκα να γράψω για το πολυπλοκότερο κομμάτι της ιατρικής. Της απάντησα ότι γράφω για την ίδια την ιατρική, γιατί ουσιαστικά ολόκληρη η ιατρική βασίζεται στο νοσοποιητικό σύστημα. Ο ιατρός δεν θεραπεύει με την έννοια της ίασης. Θεραπεύει με την έννοια του θεράποντος που στην αρχαία γλώσσα σημαίνει υπηρέτης. Με άλλα λόγια, ο ιατρός είναι ο άνθρωπος που έχει σπουδάσει και έχει μάθει πώς να βοηθάει τους συνανθρώπους του να επανακτούν και να διατηρούν την υγεία τους. Δεδομένου ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένας αυτοανανεωνόμενος και αυτοεπισκευαζόμενος οργανισμός, ο ρόλος του ιατρού είναι μόνο βοηθητικός, ώστε το νοσοποιητικό σύστημα και οι άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος να επιτελέσουν το όργο της επίτευξης και διατήρησης του ισοζυγίου που εξασφαλίζει την υγεία και τη ζωή. Στο βιβλίο συνειδητοποιούμε επίσης ότι η ικανότητα του σώματός μας να καταπολέμα τις ασθένειες αλλάζει συνεχώς. Η δύναμη του νοσοποιητικού μας συστήματος κυμαίνεται υπό την επίδραση του στρες, της ηλικίας, της ώρας, της ημέρας και της ψυχικής μας κατάστασης. Το νοσοποιητικό μας σύστημα βρίσκεται σε συνεχή ροή. Η υγεία μας είναι μια πράξη εξισορρόπησης τεντωμένων σκηνή. Για παράδειγμα, το πόσο καλά κοιμόμαστε φαίνεται να επηρεάζει το πόσο καλά μπορεί το νοσοποιητικό να λειτουργήσει. Ο ανεπαρκής ύπνος, λιγότερο από 5 ώρες τη νύχτα, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κρυολογήματος και πνευμονίας.
Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, αλλά όλο και περισσότερο πλησιάζουμε στο να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που είναι ύψησης σημασίας για την υγεία και την ευημερία μας. Γιατί μερικοί άνθρωποι παθαίνουν καρκίνο και είναι πιθανόν το ανοσοποιητικό μας σύστημα να το καταπολεμήσει? Πώς λειτουργούν τα εμβόλια και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε? Τι ακριβώς είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Οι περισσότερες από τις παθήσεις που μας ταλαιπωρούν θεραπεύονται από τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του σώματός μας. Χάρη της μελέτης και της έρευνας του ανοσοποιητικού συστήματος έχουν επίσης προκύψει νέες γνώσεις σε πολλούς άλλους τομείς της ανθρώπινης βιολογίας, όπως οι διεργασίες γύρανσης. Το 80 με 90% όλων των ανθρώπων που πεθαίνουν από γρήπη και άλλους ιούς είναι άνω των 65 ετών. Γιατί οι αμυντικοί μας μηχανισμοί έναντι των λοιμόξεων εξασθενούν με την ηλικία? Γιατί οι μόλοπες επουλώνονται χειρότερα σε προχωρημένη ηλικία και γιατί γινόμαστε πιο επιρρεπείς σε αυτοάνοσα νοσήματα? Χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, μάθαμε ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος στους ηλικιωμένους δεν είναι τόσο καλά στο να αναγνωρίζουν τις ασθένειες. Σχεδόν τα πάντα στο σώμα είναι διασυνδεδεμένα με σχεδόν τα πάντα, περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Πρόσφατα, για παράδειγμα, αποδείχθηκε ότι το νοσοποιητικό σύστημα εμπλέκεται σε ένα τεράστιο φάσμα ασθενειών που φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με τον ρόλο του στην καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών, όπως καρδιακές παθήσεις, νευρολογικές διαταραχές, ακόμη και παθήσεις αρχεία, καθώς και πολλά άλλα. Το πρώτο μου βιβλίο, Το Θεραπευτήριο του Αιγαίου, πραγματεύεται κυρίως στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων χωρίς φάρμακα και χειρουργικές επεμβάσεις. Και εδώ το νοσοποιητικό, με τη βοήθεια των ιαματικών πληγών και τον τρόπο ζωής των Ικαριωτών, καταφέρνει θεαματικά αποτελέσματα. Και στο δεύτερο βιβλίο μου, Σκεπτικό της Δράσης, αναφέρονται διάφορα περιστατικά όπου χάρη στο νοσοποιητικό επιτεύχθηκε αυτό που αποκαλούμε αυτόματη ίαση. Το σημερινό βιβλίο αφορά τη συνολική εικόνα. Πώς και γιατί αλλάζει η δραστηριότητα του νοσοποιητικού μας συστήματος, πώς ρυθμίζεται και ελέγχεται, ποια στοιχεία εμπλέκονται, όλο το πακέτο. Αν διαιρέσουμε το ολιστικό σύστημα σε επιμέρους στοιχεία, η μεγάλη εικόνα, σε αντίθεση με ό,τι πίστευε ο φίλος του Ρίτσαρντ Φέινμαν, δεν χάνει με τίποτα τη γοητεία της ως αποτέλεσμα. Τα πράγματα όμως λειτουργούν μαζί και κάθε στοιχείο μπορεί να εξηγηθεί με νόημα μόνο αν θεωρηθεί ως μέρος του συνόλου. Θαυμάζουμε τις λεπτομέρειες, αλλά πρέπει επίσης να δούμε τη συνολική εικόνα, διότι μόνο έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας για την ανοσολογική απόκριση, ώστε να φέρουμε επανάσταση στην κατανόηση της υγείας. Αν η ευτυχία και η άνεση μπορούν να αντληθούν από την ομορφιά της φύσης, τότε αυτό που ανακάλυψαν η πολυπλοκότητα, η ευθραυστότητα και η κομψότητα του νοσοποιητικού μας συστήματος δεν είναι λιγότερο εμπνευσμένο από τα ευρήματα άλλων πρωτοποριακών τομέων της επιστήμης, όπως η λεκτή δομή των ατόμων και η γέννηση των άστρων. Για να μην σας κουράσω περισσότερο, σταματάω εδώ. Τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στο βιβλίο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας όλοι εδώ για οποιοσδήποτε ερωτήσεις. Γράψτε μόνο στη χαρούλα.